Μία εβδομάδα έχει περάσει από την ημέρα που τέθηκε σε ισχύ το μέτρο της απαγόρευσης στάσης, στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων στη χερσαία ζώνη του Ενετικού Λιμανιού των Χανίων. Ωστόσο, παρόλο που το μέτρο προβλέπει κίνηση των οχημάτων τροφοδοσίας έως 5 τόνους από τις 7 έως τις 9 το πρωί, αυτό δεν συμβαίνει. Η ώρα είναι 10.30 το πρωί και παρά το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας εντός του Ενετικού Λιμανιού των Χανίων, βλέπουμε οχήματα τροφοδοσίας να κινούνται μέχρι και αυτήν την ώρα. Όλο το καλοκαίρι αυτό γίνεται. Δεν φτάνει η ώρα μέχρι τις 9 η ώρα. Αποκλείεται να γίνει τροφοδοσία σε όλα τα μαγαζιά. Κάθε μέρα δεν είναι μέχρι τις 11, μέχρι τις 12 θα βλέπετε αυτοκίνητα εδώ. Τα οχήματα τροφοδοσίας των καταστημάτων μπαίνουν στην περιοχή του λιμανιού και μετά τις 9 το πρωί, με τον Δήμαρχο Χανίων να επισημαίνει. Υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας στο λιμάνι εκτός από τις ώρες εφοδιασμού που είναι από τις 7 έως τις 9 το πρωί καθημερινά και τις Κυριακές. Όμως το θέμα της τήρησης αυτού του κανονισμού είναι θέμα του λιμενικού όσον αφορά τη λιμενική ζώνη και της αστυνομίας όσο αφορά το προηγούμενο κομμάτι. Έτσι λοιπόν όλοι μαζί και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους, που εν προκειμένου είναι η αστυνομία και το λιμενικό, πρέπει να συνεργαστούμε για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν είναι ικανοποιητική η κατάσταση. Θα δεχτώ μόνο ότι βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό διάστημα. Οι καταστηματάρχες από την πλευρά τους τονίζουν πως όλοι πρέπει να συμμορφωθούν στο μέτρο αυτό το συντομότερο δυνατόν, καθώς αυξάνεται η επισκεψιμότητα στην παλιά πόλη λόγω του τουρισμού. Καταρχήν, το μέτρο είναι εντάξει. Γιατί τώρα που ανεβαίνει η κίνηση τουριστική, οι τουρίστες έρχονται νωρίτερα, πολύ νωρίτερα. Λοιπόν, είναι καλό το ότι είναι τόσο νωρίς. Οι παραβάσεις που γίνονται διότι ακόμα δεν έχει εξοικειωθεί οι εταιρείες που φέρνουν τα υλικά, πρώτον. Δεύτερον, φταίμε και εμείς λιγάκι γιατί παραγγέλνουμε την τελευταία στιγμή και δεν προφταίνουμε. Θα εξομαλυνθεί το πράγμα πολύ σύντομα. Αυτός ο δρόμος εδώ είναι μεταξύ Κανεβάρο, που είναι κλειστός, είναι πεζόδρομος, είναι γεμάτο απαγορευμένα οχήματα για μηχανάκια. Συνέχεια. Έλεγχοι γίνονται, έχετε δει? Είναι ζήτημα το χρόνο να έρθουν δύο φορές. Τους παίρνουμε τηλέφωνο, δεν έρχεται κανένας. Δεν ξέρω, χωρίς πιο πολύ αστυνόμευση δεν γίνεται. Να σημειωθεί τέλος πως επιτρέπεται η είσοδος σε ειδικά οχήματα, αμαία, ταξί, ζωήλατα, ποδήλατα, υπό προϋποθέσεις.